Πραγματοποιήθηκε την 5η 31 Μαρτίου 2022 το 5ο Healthcare Transformation Connecting Ecosystems του Ιατρονέτ Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήταν οι νέες τεχνολογίες και το Business Transformation στην υγεία με σούσεις της πανδημίας. Το συνέδριο έδωσε τη δυνατότητα σε στελέχη φαρμακευτικών εταιριών, εκπροσώπους της πολιτείας και του ακαδημαϊκού τομέα, να παράσχουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για τις σημαντικές εξελίξεις που καταγράφονται στο χώρο της υγείας. Οι προκλήσεις για το μέλλον είναι πολλές. Στο μέλλον νομίζω ότι αυτό που, για το οποίο θα μιλάμε θα είναι για την αγορά της ιατρικής τεχνολογίας. Όλα αυτά μπορούν ε, κάλλιστα να μπουν κάτω από αυτή την, την ομπρέλα, γιατί στο μέλλον αυτό θα δούμε να αναπτύσσεται, να αναπτύσσεται η τεχνολογία στη βοήθεια της υγείας. Και τέλος, ε, οι νέες τεχνολογίες αποκτούν πραγματικά μεγάλη σημασία, τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα. Και οι ε, ε, τεχνητή νοημοσύνη ε, μπορούν να παίξουν ενεργό, μέρο, ενεργό ρόλο στο μέλλον ε, για τη ε, διαχείριση, ε, διαχείριση των ασθενών και την υγειονομική περίοδο εν γέννη. Οι συνεργασίε και η συνδημιουργία ιδεών εντό των φαρμακευτικών εταιριών διαδραματίζει σε κάθε περίπτωση σημαντικό ρόλο. Γενικότερα, θέλουμε να γίνουμε και μια εταιρεία η οποία συνεχόμενα μαθαίνει. Ε, και και να συνεργάζεται πιο ανοιχτά μία ομάδα με την άλλη, ε, συνδημιουργώντα ιδέε και όχι μόνο μέσα στην χώρα κάθε χώρα, αλλά και χώρα με, και με άλλες χώρες. Άρα ουσιαστικά δημιουργούμε ένα δίκτυο στο οποίο υπάρχει συνδημιουργία για λύσεις οι οποίες μπορούν και να ε, ωφεληθούν πολλαπλά κράτη συγχρόνως. Η προσέγγιση των νέων τεχνολογιών αλλά και η συνδρομή του ιδιωτικού στον δημόσιο τομέα αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα στην ψηφιακή μεταρρύθμιση. Παρακολουθούμε από κοντά αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις, παρακολουθούμε και πώς τα άλλα πιο προηγμένα συστήματα υγείας ανά τον κόσμο προσεγγίζουν αν θέλετε, αυτές τις τεχνολογίες mm. και βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε μια αρκετά καλή συγκυρία, σε μια συγκυρία που βγαίνουμε σιγά σιγά από την πανδημία και έχουμε ως εφόδιο ε, ένα μεγάλο πακέτο χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης για να σχεδιάσουμε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα πρέπει και να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία. Ο ασθενής από την άλλη εξακολουθεί να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον χώρο της υγείας. Μία πρόταση θα έλεγα, η οποία είναι η μετάβασή μας από τη, από τη μία από τη λογική του product access στο patient access ε, είναι σαφές ότι ο, ο ίδιος ο ασθενής είναι ο κύριος stakeholder στο χώρο της υγείας ε, και βλέποντας ε, το, το, το θέμα της πρόσβασης από τη ματιά του, του ασθενή πλέον προσπαθούμε και εμείς να βελτιώσουμε τι υπηρεσίε που προσφέρουμε σε αυτό το χώρο. Η εξέλιξη τη τεχνολογία αποτελεί άραγε τη μεγάλη πρόκληση στη νέα εποχή. Πόσο μεγάλη είναι η σημασία των ψηφιακών δεδομένων, Η ψηφιακή τεχνολογία και γενικά η ψηφιοποίηση των δεδομένων μα δίνει ένα πολύ μεγάλο όπλο. Το όπλο τη κλιμάκωση γενικά των, των δεδομένων και τη αξιοποίηση αυτών ε, σε επίπεδα τα οποία ξεφεύγουν από τη δυνατότητα επεξεργασία των δεδομένων του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Εκεί λοιπόν μπαίνει η τεχνολογία καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα δημιουργείται ένας οριμαγδός δεδομένων. 30% εκ των οποίων υπολογίζεται ότι δημιουργούνται από τον τομέα της υγείας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μόλις, και εκεί θέλω να σταθώ για να μπω λίγο στο θέμα, μόλις το λιγότερο του 1% των δεδομένων αυτών αναλύεται και πραγματικά αξιοποιείται. Η συμβολή των βιοκυταρικών γονιδιακών θεραπείων είναι κομβική και υπερέχουν σε πολλά σημεία των συμβατικών θεραπείων Οδηγώντα πολλέ φορέ ακόμη και στην πλήρη ίαση ενό νοσήματο. Μία κυταρική γονιδιακή θεραπεία δίνεται μόνο μία φορά. Το επαναλαμβάνω, δίνεται μόνο μία φορά εφάπαξ. Δεν είναι χρόνια. Σπανίω να υπάρχουν κάποια βραχυχρόνια σχήματα, δηλαδή και μία δεύτερη και τρίτη δόση. Αλλά συνήθω οι περισσότερε κυταρικέ γονιδιακέ θεραπείε είναι μόνο για μία φορά. Ενώ με τη γονιδιακή και την κυταρική θεραπεία Χτυπάμε το αίτιο της νόσου και όχι μόνο αυτό και το γεγονός ότι δίνεται όπως παραλαμβάνω ε, μία φορά αλλά συνήθως έχουμε δύο αποτελέσματα. Ή ε, έχουμε το ότι κατά κάποιον τρόπο σταματά την εξέλιξη της νόσου ή και πάρα πολλές φορές μπορεί να προσφέρει μία πραγματική θεραπεία και να απαλλαγούμε από τη συγκεκριμένη νόσο. Η εξατομικευμένη φροντίδα υγείας και τα ορφανά φάρμακα αποτέλεσαν ξεχωριστό θέμα συζήτησης σε αντίστοιχη ενότητα του 5ου Healthcare Transformation Connecting Ecosystems. Οι πληροφορίες ήταν άκρως ενδιαφέρουσες. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μοντέλο γιατρικό, το οποίο βασίζεται σε φαινότυπους και γονότυπους και έρχεται και λέει ποιο ασθενή πρέπει να πάρει συγκεκριμένη θεραπεία σε πιο χρονικό διάστημα. Επίσης, κατονομάζει τη σωστή, την αρμόνουσα θεραπευτική στρατηγική, έτσι ώστε να προσδιορίσουμε ποια ασθένεια μπορεί ε, ε, να πλήξει έναν άνθρωπο και ποια είναι η έγκαιρη και στοχευμένη πρόληψη αυτής της νόσου. Ένα θέμα που απασχόλησε το συνέδριο ήταν και η τηλεϊατρική. Οι διαφορές αναφορικά με την πρόσβαση των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας είναι μεγάλες, μεταξύ της προ- και μετά κορονοϊού εποχής. Η εξαποστάσεως φροντίδα είναι πλέον εδώ μαζί μας σήμερα. Και όπως γίνεται συνήθως, πάντα έρχεται μετά από κάποιο μεγάλο γεγονός. Στην συγκεκριμένη περίπτωση χρειάστηκε ένα εξωτερικό σοκ, όπως ήταν ο κορονοϊός. Και όπως βλέπετε και στο γράφημα, τα στοιχεία δείχνουν ότι πριν το 2019, Μόνο ένα 11% των ανθρώπων ήταν να πρόθυμο να χρησιμοποιήσει ψηφιακέ ε, ψηφιακές υπηρεσίες υγείας. Αυτό μετά την, ε, την παρουσίαση του κορονοϊού εκτοξεύτηκε στο πάνω από το 70%. Πώς κινήθηκαν όμως συγκεκριμένα τα τελευταία δύο χρόνια οι φαρμακευτικές εταιρείες μισούς της πανδημίας, ποιου στόχους έθεσαν συγκεκριμένα. Από την έρευνα μπορούμε να βούμε στο πρώτο slide που έχω ετοιμάσει για σας είναι ότι ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας οι φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και άλλες εταιρείες του χώρου της υγείας κινήθηκαν προς τέσσερις άξονες. Ο πρώτος ήταν η χρηματοδότηση για την προσφορά και προσφορά στις ΜΕΦ. Ε, υπήρξαν πάρα πολλά χρήματα από τις εταιρείε για τη δημιουργία νέων κλινών στις ΜΕΦ. Είχαμε σημαντική προσφορά υγειονομικού υλικού. Προσφορά εξοπλισμού και σε υγειονομικέ μονάδε και διαγνωστικά κέντρα, αλλά και σημαντική χρηματοδότηση ενημερωτικών δράσεων άμεσα ή και μέσω μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων. Η πανδημία ανέδειξε την σημασία των συνεργασιών των φαρμακευτικών εταιρεών με τι αρχέ και την πολιτεία. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη σχετίζεται άμεσα με τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτύπωματο των εταιρεών. Ο COVID έδειξε ότι οι συνεργασίες είναι εφικτές και ότι όταν όλοι συνεργαζόμαστε και έχουμε έναν σκοπό, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Νομίζω λοιπόν ότι και εδώ, σε συνεργασία με όλους τους φορείς και με το ελληνικό κράτος, που ήδη έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα και θα πρέπει να το πούμε και αυτό, και στο κομμάτι της ψηφιοποίησης, ε, ε, υπάρχει ένα πεδίο που οι φαρμακευτικές εταιρείε σε συνεργασία με τις αρχές μπορούν ακόμα να, 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 να κάνουν πολλά πράγματα. Πρέπει λοιπόν ε, όλες οι εταιρείε να φροντίσουμε να περιορίσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα για να έχουμε έναν πιο καθαρό και πιο υγιή πλανήτη. Η χρήση της τεχνητής νομοσύνης στην υγεία, ένα άλλο σημαντικό θέμα που απασχόλησε το συνέδριο, επιτάσσει τη θέσπιση κανόνων λόγω των ενδεχομένων κινδύνων για την ασφάλεια και τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων. Τον Απρίλιο του 2021 δημοσιεύθηκε πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων τεχνητή νοημοσύνης. Έτσι, καθώ κάποια συστήματα κρίνεται ότι προκαλούν υψηλό κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα φυσικών προσώπων, συστήνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνηση. Η ταξινόμηση του κινδύνου, που φέρει, παραδείγματο, χάρη ένα αυτόνομο ρομπότ προσωπική βοήθεια και φροντίδα ενό ασθενού, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε αυτό να λειτουργεί με ασφάλεια, καθώ το διακύβευμα στη ζωή και η υγεία κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό. Πόσο χρήσιμη είναι όμω η τεχνητή νοημοσύνη, σε ποιον ανήκει η ευθύνη αν πάει κάτι στραβά, στον γιατρό ή τον ασθενή. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει ποικιλοτρόπω την προστασία τη υγεία. Βέβαια, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι, όπω και το νόμισμα, έχει δύο όψει. Από τη μία πλευρά μπορούμε να το δούμε θετικά, ότι είναι ένα εργαλείο ενίσχυση του δικαιώματο στην υγεία. Και από την άλλη πλευρά μπορούμε να το δούμε αρνητικά, ότι μπορεί να οδηγήσει σε χειροτέρευση τη υγεία. Το ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι ο γιατρό ακολουθεί αβίαστα την πρόταση αυτή, Είναι υποχρεωμένο να την ακολουθήσει και ο ασθενή θα τη δεχτεί αυτή την πρόταση. Και αν η πρόταση αυτή οδηγήσει στο θάνατο του ασθενού, αν η πρόταση αυτή οδηγήσει στη χειροτέρευση του ασθενού, ποιο ευθύνεται εν τέλει. Η επιρροή τη πανδημία στην ψηφιακή υγεία είναι προφανή. Η ετοιμότητα ανάγεται σε ύψιστη προτεραιότητα. Κρατάμε ω κεκτημένο εφαρμογέ οι οποίε. Έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ε, λειτουργήσουν πέρα από την πανδημία COVID, χαρακτηριστικό παράδειγμα για η άλλη συνταγογράφηση, ε, όπω επίση και η πλατφόρμα εμβολιασμών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών, το οποίο είχαμε δημιουργήσει πριν από την πανδημία COVID. Αλλά από την ε, άλλη πλευρά, ε, εκείνο που έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Ε, για μένα είναι να είμαστε σε μια διαρκή ετοιμότητα για την, ε, αν θέλετε, παραγωγή επιχειρησιακών σχεδίων. Η ενοποίηση των πληροφοριακών δεδομένων στα νοσοκομεία της χώρας προχωρά με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Η ψηφιακή υγεία για μας είναι προτεραιότητα. Ε, θεωρούμε ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μοντέλα όπου θα μπορούμε να καταγράψουμε, τη, να καταγράψουμε, να δώσουμε στοιχεία στον ιατρικό φάκελο. Ε, συγκεκριμένα το συγκεκρισμανόγλιο αυτή τη στιγμή αναπτύσσει μέσω της ειδίκα ε, και καθιστά το ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο στόχο έχει στην πραγματικότητα να διαλειτουργήσει με τα υπόλοιπα εννιά νοσοκομεία που το έχουν εγκαθιδρύσει. Οι προκλήσει και προοπτικέ από την πλευρά του ΕΣΥ στο ρυθμιστικό πλαίσιο υπηρεσιών ψηφιακή υγεία στην Ελλάδα είναι πολλέ, το ίδιο όπως και οι επιφυλάξεις. Ποια είναι η κυριότερη ευθύνη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και η μεγάλη ευθύνη αυτή τη στιγμή της παρούσιας διοίκησης του ΕΣΥ Τη ανεξαρτήτου επίπεδου είναι να προωθήσει το ταμείο ανάκαμψη μέχρι το 25 και να εστιάσει τα hard services, να θυμηθώ από τα μαθήματα του MBA. Αλλά τα soft services πρέπει πάρα πολύ να τα κοιτάξουμε για να, για να έχουμε πραγματικά ένταξη, όπω ανέφερε και η κυρία Ρακοπούλου, και να εμπλέξουμε του επαγγελματίε υγεία. Αυτή τη στιγμή ανακοινώνονται τεράστιε επενδύσει. Έχει μπει μια στοχοθεσία μέχρι το 24 για αριθμιστικό πλαίσιο ψηφιακή υγεία από το Υπουργείο Πέρση. Ε, ωστόσο, ούτε αυτό είναι μακριά, αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε και από τώρα κάποιε ενέργειε ώστε ε, να κερδίσουμε τον αντρικό κόσμο και γενικά τον, τον κόσμο των επαγγελματιών υγεία που αυτή τη στιγμή έχει πολλέ επιφυλάξει. Στο συνέδριο, τέλο, αναδείχθηκε η μεγάλη σημασία των κλινικών μελετών που βοηθούν σημαντικά στην εξέβρεση λύσεων για σοβαρά νοσήματα που απειλούν την ανθρώπινη υγεία. Τα παρασκευαζόμενα νέα φάρμακα στηρίζονται σε αυτές και για το λόγο αυτό τις καθιστούν απαραίτητε. Και αυτό γιατί, γιατί η βιοιατρική έρευνα σήμερα είναι ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο μας επιτρέπει να μελετάμε και να καταλαβαίνουμε την, παθιο, την παθοφυσιολογία διαφόρων νοσημάτων και μας επιτρέπει επίσης να βρίσκουμε νέες θεραπείες και λύσεις για σοβαρά, χρόνια και πιθανόν θανατηφόρα νοσήματα. Η έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων λοιπόν υλοποιείται μέσω της διεξαγωγής κλινικών μελετών. Τι είναι αυτά, είναι ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν υγιείς ή ασθενείς εθελοντές, οι οποίοι λαμβάνουν ένα υποέρευνα φάρμακο προκειμένου να μελετηθεί και να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του φαρμάκου αυτού στον άνθρωπο.